τον αυτό η τυφλή και λέγε αυτής ο Ιησούς, πιστεύετε ότι δίδαμε τούτο ποιήσε, λέγουσιν αυτό, ναι Κύριε, τούτο ύψατο των οφθαλμών αυτό λέσβων, κατά την πίστη μόνο γεννηθεί το ημίν, και αδεόφθησαν αυτόν οι οφθαλμοί, και ρευρυμίσατο αυτής ο Ιησούς λέγον, οράτε μη δίσκηνο σκέτο, δε ξενθώντες διεφήμισαν αυτόν εν όλη τη γη εκείνη. Αυτόν δε εξερχομένον Ιδού προσύνεγαν αυτό άνθρωπον κοφόν δαιμονιζόμενον και εκπληθέντες του δαιμονίου ελάγησαν ο κοφός και θαύμασαν οι όχθοι λέγοντες ότι ουδέποτε υφάνει ούτως εν το Ισραήλ. Δε φαρισαίοι έλεγον εν το άνθρωποι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Και περίγεν ο Ιησούς τας πόλης πάσας και τας κόμμας, διδάσκονε τις συναγωγές αυτών, και κηρύσσον το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Και θεραπεύον πάσα νόσων και πάσα ασθενεία εν το λαό. Thank you.
εν η βασιλεία αυτού πάντοτε. Ομολογώ εν πάπτισμα εις άρεσιν αμαρτιών. Ομολογώ αναστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλον.
Μεσσίας, ο Ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χαρίτε και εκτιμήσε, Πέτρο, Πριά, Παναγέννου, Σουήρου, με χάρτη, Κόση, Σύρο Παναγίου και Αθώτης, ο οποίος πνεύμα την ίδια, και εις τους αιώνας των της νέας ζωής που έφερε στον κόσμο. Τα θαύματα ήταν απόδειξη της μεσσηνιακής του ιδιότητος, πέρα από την αγάπη που έδειχνε στους ανθρώπους που υπέφεραν από διάφορες ασθένειες. Στο σημερινό Ευαγγέλιο είδαμε δύο θαύματα που έκανε ο Χριστός. Το ένα είναι ότι θεράπευσε δύο τυφλούς, οι οποίοι αμέσως απέκτησαν το φως των οφθαλμών τους και είδαν τα δημιουργήματα του Θεού. Το άλλο θαύμα είναι ότι θεράπευσε ένα κοφό που δεν άκουγε. Και στα δύο αυτά θαύματα βλέπουμε τη θεραπεία δύο σωματικών αισθήσεων, της οράσεως και της ακοής του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Το σώμα του έχει διάφορες αισθήσεις, μεταξύ των οποίων είναι η αίσθηση της οράσεως και η αίσθηση της ακοής. Με την όραση βλέπουμε, μπορούμε και βλέπουμε τη δημιουργία του Θεού, αλλά και να κινούμαστε με ευχέρεια, και με την ακοή μπορούμε να ακούμε και να συνεννοούμαστε με τους ανθρώπους δίπλα μας. Τι θα ήμασταν αν δεν είχαμε αυτές τις δύο σημαντικές αισθήσεις? Οι άνθρωποι που τις στερούνται καταλαβαίνουν την αξία τους, αν και ο Θεός τους δίνει πολύ δύναμη για να ξεπερνούν το πρόβλημά τους αυτό. Συγχρόνως θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι εκτός από τις σωματικές αισθήσεις υπάρχουν και οι πνευματικές αισθήσεις. Πέρα από τη σωματική όραση υπάρχει και η πνευματική όραση, η όραση του νου, με την οποία κανείς μπορεί να δει την δόξα του Θεού. Με τα σωματικά μάτια βλέπει τη δημιουργία του Θεού, με τα πνευματικά του μάτια βλέπει το φως του Θεού, και πέρα από τη σωματική ακοή βλέπει και η πνευματική ακοή, και έτσι ο άνθρωπος μπορεί να ακούει και τους κτιστούς αλλά και τους άκτιστους ήχους. Λόγω της ελλείψεως αυτών των πνευματικών αισθήσεων υποφέρουμε πολύ στη ζωή μας. Ο Χριστός εξακολουθεί και σήμερα δια της Εκκλησίας να κάνει τέτοια θαύματα, δηλαδή να θεραπεύει την πνευματική τύφλωση και την πνευματική κόφωση του άρρωστου ανθρώπου. Τέτοια θαύματα θα πρέπει να επιδιώκουμε, να γευόμαστε από το Θεό, και αυτά τα θαύματα γίνονται μέσα στην Εκκλησία. Αγαπητοί μου, ο Άγιος Σπυρίδωνος που εορτάζει σήμερα, να είναι βοηθός, προστάτης και σκεπαστής όλων μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Πολλά.
Των κατοικούντων και παρεπιθυμούντων την Κομοπόλη και την Ισοτάφτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, ψαλώντων και αφιερωτών τη Αγία Εκκλησία Τάφτη. Έτσι δε και των παρακολουθούντων την Αγία Λιτάνευση Τάφτη, την Υγεία Σωτηρία και Διαφυλάξεω υπέρ αυτών υπομένα. Και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Yeah.